Αυτά λοιπόν με τη συνέντευξη τύπου του Συνδέσμου Ελλήνων Γουνοποιών για την έκθεση Γούνα στην Αθήνα το 2013. Επιστρέφουμε στο θέμα του προγράμματος κοινοφελούς απασχόλησης. Πάμε να καλησπέρισουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Μαλά. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, τα ονόματα ανακοινώθηκαν βεβαίως, αλλά άρχισαν και τα όργανα, εγώ θα έλεγα. Καθώς όπως μας ανέφερε προηγουμένως και μας μετέφερε και το ρεπορτάζ ο Αντώνης Παραράς, υπάρχουν αρκετές διαμαρτυρίες, αρκετές ενστάσεις, κύριε Μαλέα. Και θα ήθελα βεβαίως να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Αν δεν έχετε αντίρρηση. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Λοιπόν, καταρχήν να ρωτήσω, υπήρχαν δύο διαφορετικές προκηρύξεις, γιατί καταγγέλθηκε αυτό ότι. Έγιναν κάποιες δηλώσεις, συμπληρώθηκαν κάποιες αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα με βάση μία πρώτη προκήρυξη και στη συνέχεια οι κωδικοί δεν έβγαιναν με βάση μία δεύτερη προκήρυξη. Η προκήρυξη είναι μία. Μία και μοναδική. Μία. Τώρα αν σε κάποιον βρέθηκε κανένα προσχέδιο όπως το δούλευαν οι φορείς, αυτό δεν αφορά κανέναν. Είναι λάθος του ατόμου ο οποίος προφανώς δεν αναζήτησε τη σωστή προκήρυξη. Δηλαδή μην τρελαθούμε κιόλοι. Βγαίνει μία προκήρυξη, έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό. Mm-hmm. Μπορείς να τη ζητήσεις από συγκεκριμένα, από αξιόπιστα site. Το site του είναι και του εργατικού κέντρου, ακόμη κρεμασμένες είναι. Τώρα, αν υπήρξε μία προκήρυξη, την οποία τη δουλεύαμε καιρό, και βρέθηκε σε χέρια κάποιον και δεν θέλησαν να δουν. Εντάξει, τι να. Δηλαδή, ποιος έχει την ευθύνη. Αυτό το οποίο μου λέτε πάντως είναι ότι επίσημα έχει κυκλοφορήσει μία και μοναδική προκήρυξη. Μόνο μία προκήρυξη έχει βγει. Τώρα, υπήρξαν περιπτώσεις όπου άτομα σήμερα πήγανε στο Παπαλαζάριο ΚΕΚ για να υπογράψουν την αποδοχή ουσιαστικά της θέσης. Υπάρχει το περιθώριο των 10 ημερών για τους επιτυχόντες ουσιαστικά και υπόθηκε από το ΚΕΚ ότι έγινε λάθος και ότι τελικά τα ονόματά τους δεν είναι στη λίστα των επιτυχόντων. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω κάποιο τέτοιο γεγονός, αλλά εάν διαπίστωσαν ότι υπάρχει το σύστημα, έβγαλε κάποιον που δεν έχει δηλώσει παραδοσιακά και δεν έχει τα προσόντα να είναι οδηγός, τι θα του πούνε ότι είσαι. Πώς γίνεται αυτό όμως, κύριε Μαλέα. Πώς γίνεται το σύστημα να έβγαλε τους επιτυχόντες, τους 380 επιτυχόντες και να έκανε λάθος. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εάν κάποιος κατά λάθος έχει πατηθεί ένας κωδικός άλλος, διότι φανταστείτε ότι πέρασαν από συγκεκριμένα άτομα κάποιοι κωδικοί που 2.000 από μέσον όρο 20 που είχε δηλώσει ο καθένας είναι 40.000 κωδικοί. Καταλαβαίνετε ότι ανθρώπινο είναι πιθανό να έχει γίνει κάποιο λάθος, αν έχει γίνει. Δεν θα έπρεπε. Δεν ξέρω. Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να ελεγχθούν όλα αυτά πριν ανακοινωθούν τα ονόματα. Έχετε την αίσθηση ότι δεν έχουν ελεγχθεί. Εάν έχουν γίνει λάθη, όχι. Εντάξει. Αν έχουν γίνει λάθη, πώς είναι δυνατόν να ελέγχθηκαν οι αιτήσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορούμε να παίζουμε και υπό αυτήν την έννοια μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση και ολόκληρη η διαδικασία. Εντάξει, τώρα όποιος θέλει μπορεί να την θέσει σε αμφισβήτηση, η δυνατότητα των ενστάσεων υπάρχει. Αλλά τώρα μην είμαστε εκτός πραγματικότητας. Εκτός πραγματικότητας δεν είμαι. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο αυτό το οποίο λέω, ότι εάν ανακοινώθηκαν ονόματα στους επιτυχόντες, για παράδειγμα, έκανα εγώ την αίτηση και βλέπω το όνομά μου, Αναγνωστοπούλου Μαριγώ, ότι είναι στους επιτυχόντες. Και πάω στο ΚΕΚ για να πάρω πληροφορίες, να υπογράψω το χαρτί και να κάνω αποδοχή της θέσης. Και τελικά οι υπάλληλοι του ΚΕΚ με ενημερώνουν ότι λυπούμαστε πολύ, έγινε λάθος στο σύστημα, κυρία Αναγνωστοπούλου, δεν είστε στους επιτυχόντες. Τι σημαίνει αυτό? Κυρία Αναγνωστοπούλου, υπάρχει περίπτωση εσείς να έχετε κάνει μία αίτηση στην οποία δεν έχετε περάσει να είστε οδηγός και σας βγάζει το σύστημα ότι είστε οδηγός? Τι πρέπει να σας πούν δηλαδή, επειδή σας έβγαλε το σύστημα έχετε δίκιο? Και τι γίνεται? Τίποτε, απλώς ξανακοιτάζονται μήπως έχει γίνει κάποιο ανθρώπινο λάθος. Και μπαίνει άλλο όνομα στη θέση αυτού. Δεν υπάρχουν, αν είναι μία τέτοια ιστορία, νομίζω ότι δεν υπάρχει κιόλας. Αντικαταστάτης είναι οδηγών, υπάρχει πρόβλημα και το ξέρετε πολύ καλά. Είναι μόνο στην περίπτωση των οδηγών δηλαδή? Δεν ξέρω, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι κάποιο τέτοιο θέμα θα υπάρχει. Σας λέω ότι κάτι τέτοιο καταγγέλθηκε, υπόθηκε ουσιαστικά στον Αντώνη, ο οποίος προηγουμένως το έθεσε και το ρωτάω πραγματικά αν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Να δείτε τώρα, και εγώ έχω ακούσει πάρα πολλά, αλλά όταν τους συζητάς, έτσι, δεν είναι δυνατό. Τώρα, τι να σας πω, διαμαρτύρεται ο άλλος γιατί δεν κατέθεσε τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Δηλαδή τι να τον κάνει το ΚΕΚ? Στις περιπτώσεις όπου υπήρξε ελλιπής προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, κανένας σαφώς δεν μπορεί να πει τίποτα. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, σας λέω όμως,
Σας λέω όμως για κάποιον που περνάει κωδικούς, όταν έχει να περάσει μόνο κωδικούς, με ένα λάθος να κάνεις και είναι ανθρώπινο, και όσες φορές να το ξανακτενήσεις μετά, δεν είναι τόσο εύκολο να το βρεις. Και πώς το βρήκαμε μετά, ότι τελικά τα άτομα... Πιθανόν τώρα όταν με μια μεγαλύτερη άνοιση, όταν πας συγκεκριμένα και λες είμαι ο τάδε και βλέπεις ότι είναι γυναίκα, πας να ανοίξεις το φάκελό της και δεν βλέπεις ότι έχει δικαιολογητικό άδεια οδήγηση και σε βγάζεις τον οδηγό, σημαίνει κάτι έχει συμβεί. Άρα αυτά τα λάθη όμως επιτρέπονται, κύριε Μαλέα. Τώρα ειλικρινά να μιλήσουμε. Σαφώς επιτρέπονται. Σας ξαναλέω, κυρία Αναγνωστοπούλου, αν δείτε το σύστημα, περνάς κωδικούς. Όταν ανθρώπινα δηλαδή, εάν καθίσεις και περάσεις μόνο κωδικούς, κάποια στιγμή είτε γιατί το χέρι θα πάει λίγο στον υπολογιστή πιο δεξιά ή αριστερά. Να σας πω κάτι όμως. Είναι σαν να λέμε ότι δίνουμε στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και ο ΑΣΕΠ μας βγάζει τους επιτυχόντες, αλλά αυτό είναι από λάθος. Και μετά μας ενημερώνουν ότι. Γιατί δεν είναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Πρώτη φορά ακούτε ότι έχει γίνει ορθή να ξαναγίνονται ορθές επαναλήψεις του πίνακα. Πρώτη φορά το ακούτε δηλαδή. Εγώ δεν έχω αίσθηση τι έχει γίνει, δεν αλλά σας έχω ξαναπεί. Σας έχω πει, έχω πει και το πρωί σε εκπομπή, ότι επειδή ακριβώς ξέρουμε τη διαδικασία, έχουμε πει παρότι έχουν βγει τα αποτελέσματα, να ξαναγίνει άλλος ένας έλεγχος για να αποφύγουμε τέτοιες ιστορίες. Εάν τώρα βρέθηκε μία, αντί να λέμε καλώς βρέθηκε, τώρα μην στείλουμε κάποιους ανθρώπους στον τοίχο. Στείνουμε το όλο σύστημα, ενδεχομένως και την όλη αξιολόγηση με την οποία έγινε. Όχι καθόλου. Τώρα μην προσπαθείτε να απαξιώσετε κάτι. Δεν απαξιώνω τίποτα πολύ. Μην προσπαθείτε να απαξιώσετε τίποτε. Υπάρχουν ονόματα επίσης τα οποία δεν εμφανίζονται ούτε στη λίστα των επιτυχόντων ούτε στη λίστα των απορριφθέντων. Εσείς το πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Δεν ξέρω τι να πιστέψω. Ας πάνε να διαβάσουν. Τρεις πίνακες έχει. Υπάρχει ένας πίνακας ο οποίος είναι τους επιτυχόντες, ο άλλος τους απορριπταίους. Υπάρχει και ένας τρίτος που μπορείς να το βρεις με βάση το ΆΜΚΑ να δεις και τη μοριοδότηση και όλα. Αυτά δεν πού μπορεί να τα βρει κανείς, στο ΚΕ και στο διαδίκτυο? Και στο ΚΕ και στο διαδίκτυο υπάρχουν. Έχουν αναρτηθεί? Βεβαίως. Τι να σας πω δηλαδή. Πράγματα τα οποία είναι εύκολο να διαπιστωθούν. Ναι. Εσείς τι λέτε, είναι δυνατόν να έχει καταθέσει ο άλλος αίτηση και να μην βρεθεί? Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι τι λέω εγώ, το θέμα είναι τι λέει ο κόσμος. Και όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία σας τα υποβάλλω είναι ερωτήματα και απλά για να τελειώνει το καλαμπούρι μολυσμένους. Όποιος έχει τους ενδυασμούς τους, επώνυμα λέει είμαι ο Μαλέας και καταγγέλλω αυτό. Όχι, γίνεται αυτό. Ναι, αλλά ξέρετε, υπάρχουν μόνο τρεις μέρες. Γιατί περίοδος ενστάσεων. Το θεωρείτε ικανοποιητικό χρονικό διάστημα? Γιατί δηλαδή, ο κάθε ενδιαφερόμενος πόσες μέρες θέλει να δει αν είναι τυπικό ή όχι? Θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητικό το διάστημα των δύο ημερών? Δηλαδή τι να κάνουμε, αφήσουμε κανένα μήνα? Τόσους μήνες αφήσαμε, κύριε Μαλέα. Λοιπόν, κυρία Αναγνωστοπούλου, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόγραμμα. Ακούστε με λίγο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο το περιμέναμε. Κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι οι ενστάσεις, οι προθεσμίες είναι καρμπόν σε όλες τις ανακοινώσεις του ΑΣΕΠ. Μάλιστα. Εγώ για πρώτη φορά βλέπω να διαμαρτύρονται γιατί υπάρχουν μόνο τρεις μέρες. Μα στις περισσότερες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ τρεις μέρες. Να ρωτήσω και μάλιστα κάτι άλλο. Δεν έχω δει να διαμαρτύρονται όταν δεν υπάρχει καν ανακοίνωση για την έκδοση των αποτελεσμάτων. Πώς γίνεται να μην υπάρξει ανακοίνωση για την έκδοση των αποτελεσμάτων? Για πρώτη φορά μην μου ρωτάτε εμένα. Διότι η μόνη υποχρέωση είναι να πάνε να τυχοκολλήσουν την ανακοίνωση. Και εμείς έχουμε βγει ή έχουμε πει θα βγει και τότε. Και αυτό εξασφαλίζει, εσείς θεωρείτε ότι εξασφαλίζει τη διαφάνεια των διαδικασιών? Ή έτσι θα έπρεπε να γίνει και σε αυτές τις περιπτώσεις? Όχι. Για να λέμε όχι, για τους τραβούς αλλά τουλάχιστον να υπάρχει από τον κόσμο τουλάχιστον η αναγνώριση ότι δεν γίνεται τίποτα. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο αντιδρούν οι πολίτες? Έχουμε ένα πρόβλημα διότι το οποίο περιμέναμε τόσο καιρό. Θέλετε να και σας έχουν ποικίλες αντιδράσεις. Διότι όλοι περίμεναν ότι θα ήταν στους επιτυχόντες γιατί κάποιον είχαν πει ότι θα τους βοηθήσει. Και επειδή δεν είναι στους επιτυχόντες, πιθανόν κάποιος έβαλε το δάχτυλο. Μα δεν έβαλε κανένα το δάχτυλο. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ανεργία, αρκεί η πιστοποίηση της ανεργίας από τη φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας? Όχι ασφαλώς. Γιατί δεν πήραμε και κάποιες βεβαιώσεις από τον ΟΑΕΔ για να είμαστε 100% σίγουροι? Θα πάει να τις πάρει ο φορέας? Όχι, θα πάει. Ο ενδιαφερόμενος δεν έπρεπε να τα έχει διασφαλίσει? Συγγνώμη, ζητήθηκε αυτό από τους ενδιαφερόμενους? Τι να ζητηθεί, κύριε Αναγνωστοπούλου? Διαβάζουμε την προκήρυξη. Όποιος τη διαβάζει, του εξηγείται. Όποιος αρκείται μόνο σε αυτό που διαβάζει και όπως το κατάλαβε και δεν ρώτησε τα παιδιά όταν πήγε να την καταθέσει,
Και επειδή έτσι πίστευε ότι πρέπει να το κάνει, τι να το κάνουμε δηλαδή. Άρα, πώς πιστοποιήθηκε η ανεργία? Από την προκήρυξη ζητήθηκε συγκεκριμένη βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ εκτός από την κάρτα ανεργίας? Ζητήθηκε, η προκήρυξη είναι πολύ περιγραφική. Και τι λέει? Τότε θα διαβάσει τη λέει προκήρυξη. Αναφέρομαι στην πιστοποίηση. Πώς κάποιος πιστοποιεί την ανεργία? Μου λέτε ότι. Με την κάρτα ανεργίας, κύριε Αναγνωστοπούλου. Μόνο με την κάρτα ανεργίας. Αυτό λέω. Αρκεί η κάρτα ανεργίας, η φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας. Βεβαίως. Και αυτό διασφαλίζει, δεν μπορεί κάποιος να πειράξει ενδεχομένως την κάρτα όλα ανεργίας. Όλα μπορούν να γίνουν. Και τι πρέπει να γίνει, detective να γίνουμε? Δεν θα μπορούσαμε. Και χωρίς να υπάρχει κίνδυνος αντιλογίας μεταξύ μας, δεν υπάρχει. Είναι όχι, συγκεκριμένα ερωτήματα. Τελικά, μην τρελαθούμε σε αυτόν τον τόπο για τα αυτονόητα. Είναι ερωτήματα που έχουν τεθεί από τον κόσμο. Οφείλω να τα ρωτήσω για να ξεκαθαρίσουμε τις καταστάσεις. Σε ό,τι έχει να κάνει με την πιστοποίηση, λέω δεν θα μπορούσε ενδεχομένως για να είμαστε 100% σίγουροι ότι κανένας δεν μπορεί να φέρει πλασματική ενδεχομένως κάρτα ανεργίας. Να ζητήσουμε και μία βεβαίωση από πλευράς του ΟΑΕΔ με αριθμό πρωτοκόλλου ενδεχομένως. Ότι οι υπηρεσίες όπως είναι ο ΑΕΔ, πέρα από όλα τα άλλα, θα πρέπει για ένα επίσημο έγγραφο που εκδίδουν και υπάρχει νομοθεσία πώς επικυρώνεται κτλ. Mm-hmm. Θα πρέπει να έχει και έναν μηχανισμό για κάθε διαγωνισμό που βγαίνει να αποσχολεί ένα και δύο υπαλλήλους για να χορηγούν βεβαιώσεις. Τεχνικά δηλαδή λέτε ότι δεν μπορεί να γίνει. Αυτό. Μα δεν είναι δυνατόν, κύριε Αναγνωστοπούλου. Δεν θα γλιτώναμε όμως πολλές γκρίνιες σήμερα. Όχι, δεν θα γλιτώναμε τίποτε. Κάποτε σε αυτόν τον τόπο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα επίσημα έγγραφα υπάρχουν, υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος πιστοποίησης mm-hmm. και όποιος θέλει να το αμφισβητήσει ή να κάνει λαθροχειρία να αναλάβει και τις ευθύνες. Mm-hmm. Μην δηλαδή τις ευθύνες τις δικές μας προσπαθούμε να τις μετατοπίσουμε σε κάποιους άλλους. Μάλιστα. Τώρα, υπήρξε επίσης μια καταγγελία ότι δύο ημέρες περίπου πριν ανακοινωθούν τα ονόματα, η λίστα κυκλοφορούσε σε αυτοδιοικητικά γραφεία. Εγώ την είδα και σε περίπτερο κρεμασμένη, κύριε Αναγνωστοπούλου. Τώρα, αν θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά, βέβαια. Όχι, ασφαλώς δεν θα μιλήσουμε σοβαρά. Όποιος έχει αυτή την αίσθηση να βγει να το πει επωνύμως. Για να υποστεί και τις συνέπειες αυτών που λέει. Διότι μην τρελαθούμε τελικά. Ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει το λέει και σημαίνει ότι έχει και δίκιο. Δηλαδή καλούμαστε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Όχι, καλείστε να αποδείξετε ουσιαστικά. Όχι, δεν καλούμαστε να αποδείξουμε. Λάθος είναι, κύριε Αναγνωστοπούλου. Δεν καλείται ο καταγγελόμενος. Καλείται ο καταγγέλων να αποδείξει αυτά που λέει ότι είναι σοβαρά πράγματα. Και δεν είναι λάσπη στον ανεμιστήρα. Έχουμε συνηθίσει με πολλές λάσπες, κύριε Μαλέα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν οι καταγγελίες έρχονται σοριδών. Από ποιους, έχετε κανένα όνομα? Κανένα ονοματάκι έχει. Τώρα θέλετε να σας το μεταφέρω στον αέρα? Βεβαίως, το όνομα. Να το μεταφέρω στον αέρα. Δεν νομίζω. Όχι, να το μεταφέρω. Δεν νομίζω. Γιατί μπορείτε όχι να πάρετε, αν ακούσατε προηγουμένως, ο Αντώνης Παραράς ζήτησε επωνύμως. Με ονοματεπώνυμο από τους πολίτες, εάν έχουν κάποια καταγγελία να την κάνουν. Οι καταγγελίες αυτές σαφώς γίνονται με ονοματεπώνυμο. Ονοματεπώνυμο δηλαδή, όνομα, το οποίο δεν μπορεί να δοθεί στην τηλεόραση, λέτε, το αντιλαμβάνεστε. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Μου λέτε ότι έχετε καταγγελία με ονοματεπώνυμο ότι η λίστα κυκλοφορούσε δύο μέρες πριν. Ναι, δεκάδες καταγγελίες. Όχι, αφήστε τις δεκάδες. Έχετε επώνυμες καταγγελίες που να λέει Μαλέας καταγγέλλω ότι η λίστα κυκλοφορούσε δύο μέρες πριν. Ναι. Ονοματεπώνυμο? Υπάρχουν ονοματεπώνυμα, σαφώς. Ονοματεπώνυμα. Οι καταγγελίες, ξέρετε, κοιτάξτε, οι καταγγελίες δεν γίνονται ανώνυμα. Γεια σας, λέω αυτό, τότε δεν το δίνει κανένα σημασία. Η καταγγελία γίνεται με όνομα και επίθετο. Και αυτό ακριβώς ζητήσαμε και από τον κόσμο. Μπορείτε στον να αέρα δεν μπορώ να σας τις δώσω. Γιατί? Στον αέρα δεν μπορώ να σας τις δώσω. Και αντιλαμβάνεστε. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα τις δώσω. Ακούστε, κύριε Μαλέα, ένας δημοσιογράφος οφείλει. Κοιτάξτε. Ακούστε λίγο. Θέλετε να κάνετε τη δουλειά σας, επιτρέψτε μου να ξέρω και εμείς πώς κάνουμε τη δουλειά μας. Ένας δημοσιογράφος. Δεν μου λέτε να σας ρωτήσω κάτι. Κοιτάξτε τώρα, δεν έχει και νόημα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να μάθει ο κόσμος. Να σας πω το πάρα πολύ απλό. Ένας δημοσιογράφος οφείλει. Έχει νόημα. Ακούστε με όμως λίγο. Όταν φτάνει και λέει κάποιος ότι εγώ καταγγέλλω, οφείλει να δημοσιοποιεί το όνομά του. Ο δημοσιογράφος οφείλει να ελέγξει. Δεν μ' ακούτε. Δεν τι να σας ακούσω δηλαδή. Σας λέω, ένας δημοσιογράφος οφείλει να ελέγξει την αξιοπιστία των πηγών του και να διασφαλίσει αυτές τις πηγές. Την ελέγξα την αξιοπιστία των πηγών σας? Βεβαίως. Και είναι αξιόπιστες? Βεβαίως. Αλλιώς από δεν πού είναι βεβαίως? Τώρα θέλετε να σας αποδείξω τι?
Ότι υπάρχει λίστα για να καταλάβω και εγώ. Υπάρχει λίστα, κύριε Μαλέα. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Αυτά τα ερωτήματα σας τα υποβάλλω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αντιδράτε τόσο πολύ στο να δώσουμε ξεκάθαρες απαντήσεις στον κόσμο. Μα τι ξεκάθαρες θα σας πω, ότι. Δηλαδή θα μας τρελάνετε όλους. Εμείς... Πώς να υπάρχει λίστα. Εμείς θα τρελαθούμε από όλα αυτά τα οποία ακούμε και βλέπουμε. Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη και οφείλουμε να πάρουμε την απάντηση. Δεν τα λέμε μόνοι μας, τα ρωτάμε σε εσάς. Και τα ρωτάει ο κόσμος σε εσάς. Ποιος την είχε. Ναι, λέω, η καταγγελία, η ερώτηση, όπως θέλετε πείτε το, έχει να κάνει με το αν η λίστα, λίγες μέρες πριν ανακοινωθεί, κυκλοφορούσε σε αυτοδιοικητικά γραφεία. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε ή να το διαψεύσετε. Εγώ από πού να το διαψεύσω. Αν το γνωρίζετε. Όχι ασφαλώς, και σας λέω επισήμως ότι δεν κυκλοφορούσε καμία λίστα. Ωραία. Το ρωτάμε και απαντάτε. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε και τον Αντώνη Παραρά. Αντώνη. Επειδή γνωριζόμαστε. Βεβαίως. Επειδή γνωριζόμαστε και επειδή έχω βαρεθεί στη ζωή μου να προσπαθώ να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας, δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Όποιος όμως έχει την αίσθηση ότι μπορεί να κάνει τέτοιες καταγγελίες, επειδή δεν μπήκε κάπου για να αμφισβητηθεί μια διαδικασία, εάν έχει το σθένος και είναι σίγουρος ότι μπορεί να το αποδείξει, ας βάλει το ονοματάκι του. Αντώνη. Μπορώ να απευθύνω ένα-δυο ερωτήματα στον πρόεδρο, τον σεβαστό του εργατικού κέντρου. Έχει στη λίστα καταρχήν των όσων έχουν καταγγέλει πράγματα. Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε, εφόσον θέλει να ρωτήσω ο κύριος Μαλέας, έτσι, γιατί η συζήτηση μαζί σου γίνεται, να ρωτήσω κύριε Μαλέα, θέλετε. Αντώνη, τώρα μην παρεμπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Και δεν χρειάζεται άδεια. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε το εξής, κύριε Μαλέα. Πρέπει, καταρχήν, σας ακούω έτσι επιθετικό, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί, έτσι, στα ερωτήματα που θέτει η Μαρικό. Θα σας πω γιατί. Όταν διότι έχω από το πρωί, ακούω ό,τι περίεργο μπορείτε να φανταστείτε. Ό,τι περίεργο. Λογικό είναι, κύριε Μαλέα. Όχι, δεν είναι λογικό. Λογικό είναι ότι είμαστε μεγάλα παιδιά και πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες των πράξεων μας. Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο. Κύριε Μαλέα, τα μεγάλα αυτά παιδιά που επικαλείστε μας οδήγησαν σε χρεοκοπία, σε φτώχεια και πείνα. Μην μου λέτε για μεγάλα παιδιά. Τα μεγάλα παιδιά που υπηρετείτε χρόνια, όπως καταλαβαίνετε με τα δύο κόμματα, μας κατέστρεψαν. Άρα δεν εμπιστευόμαστε καταρχήν. Εντάξει. Συμφωνούμε σε αυτό. Εντάξει. Συγγνώμη, όχι, κοιτάξτε, για να γίνει κράτος αυτό. Εσάς πρέπει να αποδεχτούμε ότι κάποιες διαδικασίες δεν Μαλέα, είναι όλες θέλετε, διαδικασίες με λαθροκυρία. Αν θέλετε να σας πω πράγματα για το αν αμφισβητούμε, ή όχι, ένας από τους πρώτους δύσπιστους για τις διαδικασίες είμαι εγώ. Όχι για τη δικιά σας μόνο, γενικά για όλες τις διαδικασίες. Κύριε Παραρά, το να είστε δύσπιστος δεν είναι κακό. Το να είστε κακοπροαίρετος είναι το άσχημο. Κακοπροαίρετος δεν είμαι ούτε εγώ ούτε κανείς και το ξέρετε από εμάς τουλάχιστον. Δημοσιογραφικά λοιπόν, αναδεικνύουμε. Μα τώρα, όταν όμως έρχεται ο άλλος και σας λέει ότι κυκλοφορούσε λίστα και ξέρετε πολύ καλά εσείς ότι δεν κυκλοφορούσε. Εγώ όμως τι κάνω, ρωτάω. Έτσι. Η Μαρηγό δεν είπε ότι κυκλοφορεί η λίστα, να την είχατε πάει στο γραφείο του Χατζησημεωνίδη. Σας ρωτάει, υπήρχε λίστα. Αν το διαψεύσετε και μου πείτε ότι δεν υπάρχει λίστα, κρατάμε κύριε Μαλέα αυτό που λέτε. Δεν υπήρχε λίστα. Είπα, δεν υπήρχε αν λίστα. Αν αύριο το πρωί επωνύμως βγει ο κύριος Τάδε και πει ότι ο Μαλέας την είχε, δεν υπήρχε το γραφείο λίστα, του αντιδημάρχου και την πασπάτευε τη λίστα, εκεί θα εκτεθείτε. Αλλά ας βγει κάποιος, εννοείται. Όχι. Δεν υπάρχει λίστα. Δεν υπήρχε, το ξέρετε πολύ λίστα, καλά, γιατί είχαμε ξανασυζητήσει μαζί. Δεν υπήρχε λίστα. Να σας ρωτήσω παρακαλώ πολύ κάτι σχετικά με την υπόθεση της ανεργίας, που είναι ένα μεγάλο θέμα που πολλοί μου λένε ότι υπάρχει ζήτημα σοβαρό. Παρακαλώ πολύ, αν θέλετε, δώστε μια εξήγηση, αν γνωρίζετε βέβαια από τη διαδικασία, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Όταν έρχομαι εγώ και κάνω την αίτηση και δηλώνω την ανεργία μου, την δηλώνω με την καρτούλα σε φωτοτυπία, κύριε Πρόεδρε. Και δηλώνετε προσκομίζοντας τη φωτοτυπία την κάρτα επικυρωμένη. Επικυρωμένη. Η κάρτα επικυρωμένη, πού γίνεται η επικύρωση, στα ΚΕΚ κτλ. Όπου ο νόμος το ορίζει. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος ΚΕΚ, δεν θα πω εγώ ποιος, αντιλαμβάνεστε, ναι. Ο κύριος ή η κυρία εργαζόμενη στο ΚΕΚ, ναι. Βλέπει την καρτούλα, η οποία πάνω καρτούλα ανεργίας, πολλές φορές, γιατί αυτά στην Ελλάδα μας φάγανε, τα πολύ πρόχειρα, έχει κάτι χαρτάκια, ημερομηνίες που κολλάς ξεκολλάς. Μπορεί να ελέγξει την ώρα εκείνη, υπάρχει ένα online σύστημα, αν ο κύριος Παραράς με την καρτούλα του δηλώνει την πραγματική ή ό,τι φαίνεται στην κάρτα είναι αληθινό. Η επικύρωση τι λέει, κύριε Παραρά? Όχι, ότι μου δώρεσε ένα χαρτί. Μου το έχεις βγάλει φωτοτυπία και ό,τι λέει εκείνο το χαρτί,
Αυτό βεβαιώνω. Αν εσύ λοιπόν, το έχει παραχαράξει, θα αναλάβει και την ελέγχει εσύ. Το χαρτί αυτό, αν έχει αλλοιωθεί ή αν φαίνεται ο πραγματικό χρόνο. Αυτό όποιο νομίζει ότι έχει αλλοιωθεί μπορεί να το προσβάλλει. Πώς θα το ξέρω εγώ όταν δεν μου δίνετε μέρα τη δυνατότητα. Και εσείς, να σας ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Και πώς θα το ξέρουν αυτοί που παραλαμβάνουν τις αιτήσεις. Να σας πω, πολύ απλά είναι. Πολύ απλό είναι το θέμα. Mm. Στέλνετε τον κόσμο στον ΟΑΕΔ και ζητάτε να εκτυπώσει μια βεβαίωση ενεργείας του ΟΑΕΔ. Το αναφέραμε, Αντώνη, προηγουμένως. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι 2000 ότι προσέξτε να δείτε. Θα είχαν μεγάλο βεβαίωση του να ΟΑΕΔ. Από τον ΟΑΕΔ όλο αυτό. Αυτό δεν ξέρω, είναι πρόβλημα του ΟΑΕΔ θα κάνει. Αλλά σας λέω δεν είναι δυνατόν. Δεν ζητήθηκε προφανώς. Γι' αυτό υπάρχει η κάρτα, είναι ένα επίσημο έγγραφο. Αλλά σας λέω το εξής. Ότι ακόμη και η βεβαίωση, εάν παραδείγματος χάρη την πάρει σήμερα, ότι είσαι άνεργος και πας μόνο με τη βεβαίωση μετά από τρεις μέρες, δεν έχει ισχύ. Γιατί η βεβαίωση χωρίς την κάρτα ανεργίας πιστοποιεί για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αν εγώ ζητήσω από τον ΟΑΕΔ σήμερα βεβαίωση για την κάρτα μου, θα φανεί, κύριε Μαλέα, ότι εγώ είμαι άνεργος εδώ και τρεις μήνες ή οκτώ μήνες ή τρία χρόνια. Ναι, αλλά είστε άνεργος εδώ και οκτώ χρόνια, παραδείγματος χάρη, μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Αν είστε αύριο, δεν το βεβαιώνει η τέτοια. Τώρα... Η βεβαίωση. Η βεβαίωση σας λέει, σας έδωσα μια βεβαίωση σήμερα. Η βεβαίωση, αν θέλατε, μπορούσατε να τη ζητήσετε. Ποιος θα τη ζητήσει? Με την ταυτόχρονη κατάσταση. Όχι, κάτι, κύριε Παναρά. Δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο από αυτά που λέει η προκήρυξη. Κύριε Μαλέα, η κάρτα ανεργίας ανανεώνεται κάθε μήνα, δεν ανανεώνεται κάθε μέρα. Μήνα. Άρα έχει ισχύ για κάθε μήνα. Άρα όταν κάποιος ζητήσει και μία βεβαίωση για το μήνα Ιούλιο, εννοείται ότι βεβαιώνεται ότι είναι άνεργος για το μήνα Ιούλιο. Γιατί η κάρτα μπορεί να ανανεώνεται στις 5 Μαΐου, στις 7 Μαΐου, στις 9 Μαΐου, στις 8. Και αν εγώ πάρω μία βεβαίωση για κάρτα σήμερα 5 που λύγει, δεν ισχύει όλο το μήνα. Κύριε Μαλέα, σας δίνω κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι ειδικά για την υπόθεση της ανεργίας, που είναι και τα πολλά μόρια, και είναι πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, και καταρχήν υπάρχει και πολύ μεγάλη αδικία, έτσι όπως φτιάξατε την προκήρυξη, δεν μπορεί εγώ να είμαι τρία χρόνια άνεργος. Ένα λεπτό, όποιοι τη φτιάξαν, δεν ξέρω ποιος την έκανε, δεν ξέρω, και μας πείτε ποιοι την κάναν τελικά, ποιοι βάλαν τις προϋποθέσεις. Η όρη των προϋποθέσεων και πώς ορίζει το μακροχρόνιο άνεργος κτλ. Είναι ναι, κύριε Πρόεδρε, όμως, με συγχωρείτε, κατέχετε πολλά χρόνια και πολύ καλά τα εργατικά ζητήματα, έτσι, των εργαζομένων, αλλά άλογο να είμαι τρία χρόνια και να φαίνομαι μακροχρόνια άνεργος από τους 12 μήνες και πάνω, γιατί να μην πιστοποιείτε, να μην φαίνεται ότι είμαι τρία χρόνια. Εσείς με 13 μήνες... Κύριε Παραλά, όταν η προκήρυξη βάζει ότι μέχρι 12 μήνες παίρνεις ένα μόριο και από 12 όσους και να έχεις παίρνεις από δύο, είναι αδικία αυτό, κύριε Μαλέα. Μου πεις ότι είσαι 50 αυτό είναι μεγάλη αδικία. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι 13. Με 3 χρόνια και 4 χρόνια ανεργία και ένας με 13 μήνες κερδίζει το ίδιο μπόνους. Να συμφωνήσω μαζί σας ότι μπορεί να είναι άδικο το μέτρο. Αλλά, πείτε μου κάτι. Αλλά κύριε αυτό Μαλέα, επιλαχόντες θα βγάλετε. Βεβαίως, το σύστημα σε κάθε στιγμή, σε κάθε περίπτωση μπορεί να βγάλει. Δεν τους ξέρει κανένας. Όχι, περιμένετε γιατί σας το λέω. Έχουμε τη διαδικασία των ενστάσεων. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι αρκετοί κάποιοι από αυτούς τους 380 ναι. έχουν βρει ήδη δουλειά από τον Απρίλη και δεν θα δεχτούν κοιτάξτε, τη θέση. Κοιτάξτε για να συνονοηθούμε. Πρέπει να είστε έτοιμοι για την επόμενη. Εάν δεν δηλώσει, σημαίνει ότι μια συγκεκριμένη, δεν δήλωσε ο Μαλέας, ο οποίος καταλαμβάνει τη θέση με κωδικό 164, έτσι. Καταργείται η θέση αυτήν. Όχι, δεν καταργείται. Μπαίνει κάποιος επιλαχών. Δεν υπάρχει, καταρχάς το σύστημα δεν σου δίνει επιλαχών. Τότε τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή. Θα σας πω, υπάρχει μέσα, εάν δεν αποδεχτεί, λες στο σύστημα, δίνεις σαν δεδομένο ότι η θέση 164, στον κωδικό 164 δεν έχει καλυφθεί. Και ζητάς να σου βγάλει τον επόμενο και να σου βγάλει ένα συγκεκριμένο όνομα. Δεν το γνωρίζω όμως κανένας. Δεν έχει βγάλει, ενώ υπάρχει δυνατότητα, δεν την έχουν ενεργοποιήσει για να δούμε ποιοι είναι οι επιλαγόντες. Για ποιο λόγο αυτό, αφού υπάρχει δυνατότητα. Δεν ξέρω. Είναι θέμα προγραμματισμού, είναι θέμα το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι του Υπουργείου. Έτσι θεώρησαν να το διασφαλίσουν. Αυτό το διασφαλίζουν, δεν υπάρχει δυνατότητα καμία παρέμβαση να τροποποιήσει κάποια πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, εάν ένα σύστημα έχει δώσει λανθασμένη, για κάποιον λόγο, ανεργία ή μη ανεργία σε κάποιους και προσκομιστούν στοιχεία με την ένσταση ότι η ανεργία που φαίνεται ότι τον απορρίψατε για κάποιο λόγο δεν ισχύει, αλλά ίσχυε η κάρτα ανεργίας κτλ. Μα τώρα κοιτάξτε να δείτε, όταν θα πας να αποδεχθείς, ναι.
ξανακοιτάζουν τα παιδιά μέσα από το σύστημα το φάκελό σου. Εάν κάτι οφθαλμοφανές φαίνεται, θα ζητηθούν επιπλέον εξηγήσεις. Μάλιστα. Έτσι. Σας λέω ότι στο σύστημα περνάς κωδικούς. Όταν αυτό το σύστημα αποτελείται από 50.000 κωδικούς, μπορεί ανθρώπινα όταν περνιούνται να έχει γίνει κάποιο λάθος. Εντάξει, το ανθρώπινο. Τώρα αντιλαμβάνεστε αυτό τι σημαίνει όμως, κύριε Μαλέα. Δεν αντιλαμβάνομαι, κύριε Μαλέα, αν με αφήσετε απ' έξω από τη λίστα ανθρώπινα, ανθρώπινα θα συμπεριφερθώ κι εγώ. Αντιλαμβάνεστε. Ένα μισό λεπτό, δεν είπα ότι θα μείνεις, αλλά σας λέω ότι μόνο ό,τι κάνει ο Θεός δεν μπορείς να βρεις λάθος. Μιλάμε για σοβαρούς διαγωνισμούς. Μιλάμε για δουλειά. Μιλάμε για ανθρώπους ανέργους που περιμένουν μήνες ολόκληρους σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν συγχωρούνται λάθη, επιτρέψτε μου να πω, κύριε Μαλέα, με αυτά τα πράγματα. Με τους επιτυχώντες και τους αποτυχώντες. Είναι σαν να παίζουμε μαζί τους. Όφυλαν να έχουν ένα κάποιο σύστημα το οποίο θα ελέγξουν, θα ξαναελέγξουν και θα είναι 100% σίγουροι. Να βάλεις ασφαλιστική δυσκλήση, ούτε προγραμματιστής είμαι, ούτε τίποτε. Όφυλαν στο Ινστιτούτο Εργασίας, στο Υπουργείο, οποιοδήποτε. Είναι κοροϊδία. Είναι κοροϊδία από τη μία, από τις 411 θέσεις να πηγαίνουμε στις 380. Όχι καθόλου, γιατί... δεν με συγχωρείτε. Τι πρέπει να κάνουμε αν δεν τα έχουν τα προσόντα. Ο Αντώνης ανέφερε κάτι πάρα πολύ απλό. Ήδη από την πρώτη κιόλας ημέρα. Πηγαίνουν οι φορείς που ζητάνε τις θέσεις στον ΟΑΕΔ, βλέπουν τη ζήτηση υπάρχει και ανάλογα με τη ζήτηση διαμορφώνουν τις ανάγκες τους. Εγώ να τοποθετηθώ σε αυτά. Όχι, δεν είναι για εσάς. Δεν αναφέρεται σε εσάς προσωπικά. Δεν είναι για εσάς. Κύριε Μαλέα, δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά. Αναφέρομαι σε δύο πράγματα τα οποία αφορούν το πρόγραμμα και καλώς ή κακώς το εργατικό κέντρο εκπονεί το πρόγραμμα αυτό. Ότι είναι κοροϊδία από τις 411 θέσεις να πηγαίνουμε στις 380, γιατί οι αυτοδιοικητικοί μας φορείς δεν φρόντισαν να κάνουν το πιο απλό, να ενημερωθούν τι ζήτηση υπάρχει στο νομό της Καστοριάς. Και δεύτερον, να εμφανίζονται λάθη και να μην έχουμε διασφαλίσει. Έναν τρόπο ελέγχου του συστήματος. Κυρία Γνωστοπούλου, θα μου επιτρέψετε να σας πω όμως και αυτοί που, μην είμαστε δηλαδή πάντα επιθετικοί, γιατί και αυτοί που ζητούσαν αξιολόγησαν κάποιες ανάγκες. Οι ανάγκες τους ήταν αυτές. Και μετά η προκήρυξη δεν αφορά κλειστό το σύστημα της Καστοριάς. Είναι ανοιχτή και για άλλες περιοχές. Δεν μπορούσε δηλαδή σαν δεδομένο να το πάρουμε να το αποκλείσουμε. Καλά, αυτό τι σημαίνει τώρα. Καταρχήν, εγώ θα κοιτάξω να δω στα Γιάννενα, σε άλλες περιοχές, αν από τις 697 θέσεις π.χ. των Ιωαννίνων, ξαφνικά καλύφθηκαν οι 430. Δεν νομίζω να γίνεται αλλού. Και είναι πολύ απλό αυτό που σας είπα και το καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, να μην χαθεί ούτε μία θέση, κύριε Μαλέα. Έχει γίνει όχι, αυτό είναι θέση ευθύνη των αυτοδιοικητικών φορέων. Καθαρά. Έτσι. Εντάξει, αλλά υποτίθεται έχετε μια εμπειρία, πείτε τους. Βάλτε μυαλό εσείς αν δεν καταλαβαίνουν κάποιοι. Πώς φτιάχνουμε προκηρύξεις. Την άλλη φορά τσακώθηκε ο κύριος Σαββόπουλος με τον κύριο Αναστασίου, στα χέρια πιάστηκαν, γιατί ο ένας είπε θα πάρει 40 και ο άλλος έλεγε εγώ φέρω 70. Και 70 γίνανε 40 τώρα. Ναι. Και να. Εντάξει όμως, δεν ευθύνεται και αυτός που είναι ο αυτοδιοικητικός έχει τις, μπροστά του έχει τις ανάγκες που θέλει να καλύψει. Εντάξει, ευθύνεται ο Τσοχατζόπουλος γι' αυτό, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Αντώνη, έχεις ολοκληρώσει? Εγώ έχω τελειώσει, ναι. Ναι. Απλά περιμένουμε να δούμε. Αν τώρα έχουμε πολλές ενστάσεις. Μήπως, κύριε Μαλέα, τελικά έχουμε και παράταση τώρα του προγράμματος ή την αχθεί στον αέρα, ή όχι? Δεν προβλέπεται πουθενά από την προκήρυξη. Και σας λέω, κύριε Παραρά, μα σήμερα άκουσα, επειδή ο άλλος είναι πιο μπροστά κάποιοι, και τους λες, είναι απλό ρε παιδιά, πάτε στην κατάσταση. Ποιος είναι πιο μπροστά? Φαίνεται ότι είναι νεότερός σας? Φαίνεται. Αλλά εγώ έχω τόση ενεργία, μα τι να σε κάνω, αυτό λέει η προκήρυξη. Αυτά έπρεπε όμως να τα πούμε από την αρχή, κύριε Μαλέα. Όχι, λάθος, κυρία Αναγνωστοπούλου. Όταν γινόταν η προκήρυξη, όλα αυτά έπρεπε να τα πούμε. Όποιοι διάβασαν, ξέραν πολύ καλά. Όχι, λέω, εμείς, εσείς, ως φορείς που υλοποιείτε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εφόσον και ο ίδιος παραδέχεστε ότι είναι αδικίες όλα αυτά, όταν καταρτιζόταν η προκήρυξη, έπρεπε εμείς οι ίδιοι να υποβάλουμε ενστάσεις για να υπάρχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη ανάμεσα στις επιλογές. Εξαρτάται ο καθένας πώς αντιλαμβάνει τη δικαιοσύνη. Διότι αν τους 12 μήνες, μισό λεπτό, αν τους 12 μήνες τους κάναμε 20, αυτός που ήταν στους 19 θα ήταν αδικία, γιατί θα έμενε στους μη μακροχρόνιους. Θα μπορούσαμε να διαβαθμίσουμε. Τέλος πάντων, το θέμα, κύριε Μαλέ, είναι ότι καθίστε κάτω τώρα, καθίστε κάτω, είναι ούτως ή άλλως η κυρία Αντωνίου, η Μαρία ως βουλευτής γνωρίζει το θέμα.
πείτε και τον άλλον τον βουλευτή που δεν τα ξέρει να τα μάθει τα θέματα, τα εργατικά και την απασχόληση. Καθίστε κάτω με τους βουλευτές και τους αυτοδιοικητικούς, βρείτε νέα προγράμματα. Υπάρχει ανάγκη τεράστια για ανθρώπους που είναι κοντά στη σύνταξη. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλη ανεργία σε ανθρώπους που τελειώνουν τα πανεπιστήμια και τους βάζουμε γενικών καθηκόντων ή ψιλονέψιλων, τους προσλαμβάνουμε. Λοιπόν, βρείτε τρόπους, βρείτε προγράμματα. Όσο είναι ευκαιρία, δεν σας αρέσει ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά συγκυβερνάτε ως κόμμα μαζί του. Βρείτε ευκαιρία πριν πέσει και αυτή η κυβέρνηση και μετά παίρνετε Τσίπρα και θα ψάχνεστε. Δεν κυβερνά, αρκεί να υπάρχει λύση για τα προβλήματα. Αλλά σας βάζω και ένα ερώτημα, ψάξτε το λίγο. Ναι. Εσείς, με δεδομένο ότι η ανεργία, η εγγεγραμμένη δικαστοριά έχει χτυπήσει κόκκινο 6.500, μπορείτε να με αιτιολογήσετε γιατί μόνο 1.800-1.900 προσήλθαν. Να σας δώσω μια απλή απάντηση. Εγώ μπορώ μετά τη Μαριγώνα να σας πω τη γνώμη μου. Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν σε πάρα πολλούς ανθρώπους απλά δεν τέριαζαν. Και τα κριτήρια τα οποία τέθηκαν και οι θέσεις που ζητήθηκαν από τους αυτοδιοικητικούς φορείς δυσαρέστησαν, πιστέψτε με, πάρα πολλά άτομα τα οποία δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να κάνουν αίτηση. Δηλαδή, γιατί δεν είχαν προσόντα. Να δώσω και μια απάντηση, κύριε Μαλέα, και εγώ. Ναι. Ναι. Η δική μου αίσθηση είναι αποτρεπτικό για τους υπόλοιπους 4-5 χιλιάδες. Αυτό που έγινε σήμερα, κύριε Μαλέα. Τι έγινε? Αυτή είναι η αίσθηση, η πόνοια ότι είναι κρεμασμένη στα περίπτερα και η λίστα φεύγει στα γραφεία. Και η επιλογή, επειδή δεν έγινε από τον ΑΣΕΠ, όπως καταλαβαίνετε. Τότε δεν συμμετέχουμε πουθενά και άσχετα λέμε τον πόνο μας στον ένα. Α, είναι καλό να μου λέτε ότι εσείς δεν συμμετείχατε πουθενά στη διαμόρφωση. Εσείς. Δεν το κατάλαβα το ερώτημά σας. Είναι πολύ σοβαρό να μου λέτε ότι εσείς δεν συμμετείχατε σε καμία διαμόρφωση. Γιατί εσύ δεν μπορείτε να εκπροσωπείτε όλους τους άλλους. Το έχω πει ότι δεν έχω καμία συμμετοχή. Ωραία. Όχι τώρα. Το έχω πει από την πρώτη μέρα και έχω προκαλέσει ότι όποιος διαβάσει την προκήρυξη θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης καμία. Μάλιστα. Έτσι. Και γι' αυτό σας λέω ότι δεν μπορεί τώρα μονίμως να προσπαθούν κάποιοι να αποδείξουν ότι δεν ελέφαντες. Δεν είναι άνθρωποι μας. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μαλέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.